και να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Ταβερναράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας Σακτουρίων. Να μας μεταφέρει το κλίμα το οποίο κυριαρχεί και γνωρίζω ότι μας παρακολουθούν εκεί κάτοικοι και επικοινωνούμε και συχνά. Από τον Άγιο Παύλο βγαίνει ο κύριος Ταβερναράκης. Την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλά. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, πώς είστε, ποιο είναι το κλίμα, η ψυχολογία? Η ψυχολογία ανεβασμένη είναι. Καλοκαίρι μπαίνει, είναι δυνατό να μην είναι. Χρειαζόμαστε και την κίνηση όμως, χρειαζόμαστε και τον τουρισμό. Ναι, εντάξει, εδώ έχει αρκετό τουρισμό. Ο Άγιος Παύλος πάει καλά. Σαν τουριστικό μέρος είναι... πιστεύω ότι πάει πολύ καλά. Έχετε ξεκινήσει λοιπόν καλά, με κρατήσεις, με αφίξεις. Για πείτε μας λίγο. Έλληνες, ξένοι, ποιοι έρχονται? Κοίτα να δείτε, από ό,τι ξέρω τα ξενοδοχεία που είναι στην περιοχή και τον Νίκο Τικογοράκη και άλλα ξενοδοχεία και τέτοια είναι γεμάτα, αλλά από ξένους ως την ώρα. Από Έλληνες είναι λίγες οι κρατήσεις. Μάλιστα, εντάξει, κλείσανε και τα σχολεία τώρα πριν από 2-3 μέρες, οπότε... Ακριβώς, τώρα που κλείνουν τα σχολεία θα αρχίζει και ο ντόπιος τουρισμός να κινείται. Πάντως, μιλώντας έτσι για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο Άγιος Παύλος εκεί με τους αμόλοφους είναι ένα ξεχωριστό μέρος, αλλά από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι και τα Σακτούρια, που είναι ένα μικρό χωριό με πολύ έτσι όμορφους ανθρώπους, ότι αξίζει κάποιος να τα επισκεφθεί, γιατί θα σου δώσουν αυτό το παραδοσιακό, το κριτικό, και η φιλοξενία εκεί είναι μοναδική. Ακριβώς, ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σας. Το χωριό μας είναι βέβαια μικρό, καλά το είπατε, αλλά έχει καλούς ανθρώπους. Έχουμε και ωραία μέρη. Όπως το είπατε, παραδοσιακά, έχουμε ένα καταπληκτικό πλάτο χωριό με ένα ωραίο καφενείο, με ντόπιους μεζέδες, τα πάντα. Και ο Άγιος Παύλος είναι ένα πανέρωβο μέρος, πανέμορφο πραγματικά. Εν τω μεταξύ, ρωτήσαμε πριν τον κύριο Γιαναράκη, εκεί τον πρόεδρο, στο Μαράθι, στην κοινότητα Στερνών, για τις πολιτιστικές δράσεις που θα πραγματοποιήσει εκεί ο Σύλλογος. Εσείς τι προγραμματίζετε για το καλοκαίρι? Εμείς κάνουμε ένα γλέντι τις 15 Αυγούστου, ο πολιτιστικός σύλλογος ο δικό μας, στο χωριό. Ένα μεγάλο γλέντι, εντάξει, μαζεύει αρκετό κόσμο. Άλλη εκδήλωση δεν κάνουμε. Η αλήθεια είναι πως το γλέντι εκεί της περιοχής είναι γνωστό σε όλη την Κρήτη και έρχονται από κάθε γωνιά του νησιού, η αλήθεια είναι, όχι μόνο περιμετρικά εκεί, προκειμένου να γλεντήσουν και να περάσουν καλά. Το μήνυμα που στέλνει εκεί η περιοχή σε μια δύσκολη περίοδο, ποιο είναι? Το μήνυμα είναι τώρα που ξεπερδέσαμε από το κορονοϊό και όλες αυτές τώρα 2 χρόνια που δεν έχει γίνει γλέντι πραγματικά. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε πάλι, να ξαναξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Διότι χωρίς, πώς να το πω, παρέα, χωρίς... Σωστό. Γλέντι, χωρίς οτιδήποτε, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται και δύο χρόνια μας είχαν κλεισμένους 2 χρόνια. Αλλάζει και η ψυχολογία. Δεν ξέρω. Ακριβώς, αλλάζει η ψυχολογία. Να είστε καλά. Πρόεδρε, θα τα πούμε στο γλέντι λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όποτε θέλετε και ελάτε να μας βρείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και από τον Άγιο Παύλο